Ο κύριος Βορύδης θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έξυπνος για να κάνει ότι δεν κατάλαβε τι είπε το ΚΚΕ για την καθιέρωση ημέρας θρακικού ελληνισμού. Το ΚΚΕ ψηφίζει παρόν στην καθιέρωση ημέρας θρακικού ελληνισμού, αν και εκφράσαμε ενστάσεις για την 6η Απριλίου 1941, διότι συμπίπτει με την έναρξη της επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας στη χώρα μας και δεν τιμά, υποβαθμίζει την αξία της και το προσπέρασε. Γιατί δεν τον ενοχλεί να πάρει θέση γι' αυτό. Το ότι ψηφίζουμε παρόν δεν σημαίνει ότι καταψηφίζουμε. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο που δίνει η κυβέρνηση, αποσιωπώντας τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, που έγιναν οι Θρακιώτες και οι όμοροι λαοί κρέας στα κανόνια των ανταγωνισμών και συγκρούσεων των αστικών τάξεων και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας και των ιστορικών γεγονότων, τότε θα αναδειχθεί πραγματικά η καπιταλιστική βαρβαρότητα της εποχής εκείνης, ίδια με τη σημερινή. Να λοιπόν ποιοι είναι οι λόγοι και μην κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Βορύδης. Τώρα, ένα σχολιασμό από αφορμή το άρθρο 44 αυτής της αντιδημοκρατικής διάταξης της Νέας Δημοκρατίας. Και το σχόλιο δεν έχει να κάνει τόσο με τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με συνέπεια στο ταξικό της καθήκον, χωρίς κολοτούμπες, υπηρετεί το αστικό κράτος αξιοποιώντας όλους τους μηχανισμούς προέκτασης του κεντρικού κράτους, όπως η τοπική περιφερειακή διοίκηση και βεβαίως η αποκεντρωμένη. Το αποδεικνύει άλλωστε σε κάθε περίπτωση. Είναι στο DNA της. Σήμερα, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο για το νόμο πλαίσιο κατά την ακρόαση των φορέων, για την ακρόαση των φορέων, απέκλεισε τη φωνή των φοιτητών. Δηλαδή, για ένα νόμο που αφορά τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το νόμο πλαίσιο αφαιρεί το δικαίωμα της φωνής των φοιτητών. Ενώ ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προτιμούρει, να το πω έτσι απλά ελληνικά, ντροπή σας. Ντροπή σας και ξανά ντροπή σας. Ο σχολιασμός όμως αφορά την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που εκπλήσονται διότι η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει την αυτοδιοίκηση σε διοίκηση, όπως είπανε. Μα οι δικές σας κυβερνήσεις δεν είναι αυτές που συνέβαλαν μετατρέποντας δήμους και περιφέρειες σε μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας? Όλο το θεσμικό πλαίσιο μέχρι σήμερα καλλικράτης ΠΑΣΟΚ, κλεισθένη ΣΥΡΙΖΑ δεν το αποδεικνύουν? Αποτελούν επίπεδα διοίκησης μηχανισμοί άσκησης της κεντρικής εξουσίας σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι προϋπολογισμοί που συντάσσουν κάθε χρόνο όλοι οι δήμοι της χώρας είναι ή δεν είναι προσαρμοσμένοι απόλυτα στις κατευθύνσεις που δίνει το κράτος? Εάν ένας δήμος δεν τηρήσει αυτές τις κατευθύνσεις, η αποκεντρωμένη διοίκηση θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ή θα τον επιστρέψει εξαναγκάζοντας τον δήμο να φτιάξει νέο προϋπολογισμό? Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Ποιος τα νομοθέτησε όλα του τα δω, δεν τα νομοθετήσατε εσείς? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ. Σε σχέση με τους ΦΟΔΣΑ, ήθελα να πω τις ρυθμίσεις για τους ΦΟΔΣΑ, ότι παραμένουν όλες οι αντιλαϊκές διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, με βασικότερο ότι ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του συνδέσμου μπορεί να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία και η δυνατότητα που υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ να υποδέχονται οι ΦΟΔΣΑ και επικίνδυνα απόβλητα, που στη μεγάλη της πλειοψηφία πρόκειται για βιομηχανικά προς υγειονομική ταφή. Με τις ρυθμίσεις για τους ΦΟΔΣΑ ΑΕ Νοτιού Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, στην πραγματικότητα τις προσαρμόζει στην επιχειρηματική διαχείριση των σκουπιδιών, στη λογική της ανταποδοτικότητας, για να γίνουν οι ΦΟΔΣΑ και συνολικά η διαχείριση των απορριμμάτων μαγνήτης για τα συμφέροντα και πηγή ανταγωνισμών, διαπλοκών και κατασλίστευσης του λαού και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό άλλωστε, όχι τυχαία, ενσωματώνει στο σχέδιο νόμου τροπολογία για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, με την οποία ο Υπουργός λύνει και δένει, διορίζοντας και πάβοντας με δική του απόφαση γραμματές, συντονιστές και συντονιστικά συμβούλια των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Γιατί πρέπει να παίξουν αποφασιστικό ρόλο
το ποτηρητή του κεφαλαίου οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουν χωρίς ενδιασμούς, με πίστη και αποφασιστικότητα, την αντιλαϊκή πολιτική, για να λειτουργήσει το επιτελικό αστικό κράτος πιο αποτελεσματικά για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και ας μην βγαίνει στα κεραμίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θεσμικό πλαίσιο είχαν φέρει και οι δύο, παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, αλλά το έβαλα στον πάγο. Δεν είστε λοιπόν αγιόπαιδα. Παίζετε κι εσείς με τους επικεφαλείς των αποκεντρωμένων, γιατί θέλετε να έχετε κι εσείς τον πλήρη έλεγχο. Από αυτή την άποψη το ΚΚΕ είναι αντίθετο γενικά και ειδικά με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και τέλος, για την τροπολογία. Έχει καταθέσει το ΚΚΕ μία τροπολογία που αφορά το δικαίωμα εργασιακής κάλυψης συγγενών αποβιασόντων καθώς και αναπήρων συνεπία του σεισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης, συγκεκριμένα στο Αρκαλοχώρι. Δυστυχώς η κυβέρνηση την απορρίπτει, δείχνει την μικροψυχία της απέναντι στα προβλήματα και στο γολγοθά που περνάει ο λαός της Κρήτης και συγκεκριμένα του Αρκαλοχωρίου υπό τις συνθήκες τις οποίες έζησαν.